αυτό το περίφημο non-paper, το οποίο ουδέποτε δόθη από μένα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, το οποίο το έβγαλε ο Ενικός και το οποίο είχε δημοσιευθεί σε μπλοκ την προηγούμενη μέρα και το κράδαινε ο κύριος Σαμαράς με σφραγίδα από φάξης Πεντέλης, είναι ένα κείμενο το οποίο το έχουν οικειοποιηθεί δημόσια στο διαδίκτυο άνθρωποι οι οποίοι αποτελούσαν, ήταν μέλη του στρατηγικού σχεδιασμού της ομάδας που κάναμε τις εκλογές. Είναι στο site tikima.org. Είναι ένα non-paper, το οποίο τι έλεγε. Το non-paper αυτό, τώρα το είδα και εγώ ουσιαστικά ολοκληρωμένο, έλεγε ότι αν τα 7 σημεία τα οποία ζητήσαμε, ποια ήταν, η ΑΟΣ, άμεσος καθορισμός της ΑΟΣ, κρατικοποίηση τράπεζας της Ελλάδας. Μην μας τα απαριθμίσετε όλα τώρα για λόγους χρόνου. Όχι, θα τα απαριθμίσω. Κατάργηση του άρθρου 86 συντάγματος. Οφειλές των Γερμανών. Αν αυτά τα 7 σημεία, τέλος πάντων, τα έκανε αποδεκτά το Συμβούλιο υπό τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε θα υπήρχε η συμφωνία του σεναρίου Β, της συμμετοχής δηλαδή των ανεξάρτητων Ελλήνων σε κυβέρνηση. Το πρώτο να πω είναι ότι ουδέποτε συμφώνησαν οι πολιτικοί αρχηγοί υπό τον κύριο Παπούλια για καταγγελία των μνημονίων και το καθεξής. Συνεδριάζαν δε μόνοι τους στην αρχή. Θα μπορούσατε να αναλάβετε μια πρωτοβουλία γι' αυτό, αλλά το ερώτημα είναι εσείς αυτό το non paper το δώσατε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε. Καλά, όχι κυρία Βαγγελάτο. Πρωτοβουλία λαμβάνουν οι έχοντες του διερευνητικού κύκλου, δηλαδή το πρώτο, δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Και θα σας θυμίσω ότι αυτά ήταν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν έγινε διασυζήτηση. Εξάλλου, να σας πω και κάτι άλλο. Στην Προεδρία της Δημοκρατίας υπάρχουν πρακτικά. Και στα πρακτικά μέσα καταγράφεται. Μόνο το θέμα των 7 σημείων που ζητήσαμε. Θυμάται ο κύριος Μανώλης λοιπόν και επανέρχεται μετά από 6 μήνες, 4 μήνες πόσο έχουν περάσει, 5, ότι ξέρει ότι υπήρχε το non-paper το οποίο εγώ παρέδωσα. Θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Μανώλης πέραν των αλλαγών των οποίων έχει κάνει την ίδια εποχή έβγαινε στα κανάλια και διέψευδε αυτούς του που το λέγανε. Η δε κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις δεύτερες εκλογές σχηματίστηκε παρότι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η Δημάρ είχαν την πλειοψηφία κατά τις πρώτες εκλογές. Και οι δεύτερες εκλογές ξεκάθαρα γίνανε και έπρεπε να βρουν μια αιτιολογία προκειμένου να παραγραφούν ευθύνες του κυρίου Παπανδρέου και υπουργών του όπως ο κ. Παπακοσταντίνου. Αυτά λοιπόν τα non-paper είναι παραμύθια.